Αυτό, κύριε Χουλιαράκη, με συγχωρείτε, καθίστε λίγο πριν σας καλέσω, διότι έχει πάρει το λόγο ο κύριος Γεωργιάδης, έχει μία ένσταση επί της διαδικασίας ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος. Παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, ζήσα το λόγο βάσει του άρθρου 67, παράγραφοι 2 και 3, για παρεπίντο ζήτημα. Διότι εδώ συμβαίνει κάτι που μάλλον δεν έχει ξανασυμβεί όλα αυτά τα χρόνια που είμαστε στη Βουλή και μου κάνει εντύπωση που συμβαίνει στη δική σας Προεδρία και στην έναρξή της. Έχουν μιλήσει συνεχόμενα 5 υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ. 5 υπουργοί, συνεχόμενοι. Ξεχάσαμε μήπως ότι στη Βουλή υπάρχει ο κανόνας εναλλαγής? Τι νομίζω ότι είναι εδώ, συνέλευση του ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ? Εδώ, κύριε Πρόεδρε, είναι η Βουλή των Ελλήνων και έχει κανόνες. Εάν έχετε πίεση του χρόνου να μας το πείτε, θα συνεννοηθείτε με το σώμα, θα συμφωνήσουμε τη διαδικασία για να βρούμε μια άκρη ανθρώπινα ως προς τους χρόνους, αλλά δεν σημαίνει ότι μόνο το Προεδρείο έχει δικαίωμα παραβιάζει τον κανονισμό. Και θα σας παρακαλέσω, και το λέω για την καλή έναρξη της θητείας σας, την οποία ελπίζω να είναι πράγματι καλή, ότι φράση του ύφους «καθίστε ήσυχος εσείς» δεν αρμόζουν στον Πρόεδρο της Βουλής. Θα καθίσω ήσυχος όσο εγώ νομίζω και όπως εγώ νομίζω. Αλλά εσείς υποχρεούστε να τηρείτε τον κανονισμό. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, δεν μπορεί να μιλάει συνεχόμενα η κυβέρνηση. Εδώ είναι Βουλή. Μιλάει η κυβέρνηση και μετά απαντάει η Βουλή. Ξαναμιλάει η κυβέρνηση, απαντάει η Βουλή. Αυτό θα το τηρήσετε, γιατί αν δεν το τηρήσετε αυτό, έχετε παραβιάσει τον κανονισμό. Μάλιστα. Και δεν θα πιστέψω ότι θέλετε να ξεκινήσετε τη θητεία σας παραβιάζοντας την αρχή της εναλλαγής των ομιλητών. Ευχαριστώ, κύριε Γεωργιάδη. Λοιπόν, η απάντηση είναι η εξής. Παρακαλώ, κλείστε και αυτά τα μικρόφωνα. Ναι, εντάξει, φταίει ο κ. Σκουλιαράκη, δεν τα κλείσε. Λοιπόν, η απάντηση είναι η εξής. Πάρτε όλες τις προηγούμενες διαδικασίες, τις 4 τελευταίες τουλάχιστον, και θα διαπιστώσετε, το 12 μάλιστα, είχαμε ξεκινήσει στις 4 και 4 το απόγευμα να μιλάνε μόνο οι υπουργοί. Έγινε κάθε προσπάθεια, μιλήσανε ο τελευταίος της παράταξής σας, ο κ. Κουμουτσάκος, μίλησε πριν από μία ώρα, μιλήσαν κατά απόλυτη αναλογία 90, που είναι οι περισσότεροι που έχουν μιλήσει ποτέ βουλευτές. Εσείς ως κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι, με την εναλλαγή μάλιστα που κάνατε με τον κύριο Μητσοτάκη, μιλήσατε 25,5 λεπτά οι δυο σας έναντι 17 λεπτών του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ. Παρακαλώ πολύ να μελετήσετε όλα τα στοιχεία και την πρακτική όλων των τελευταίων παρουσιάσεων των προγραμματικών δηλώσεων, για να διαπιστώσετε ότι όχι απλά λειτουργούμε στο πλαίσιο του κανονισμού, αλλά είναι ίσως για την ώρα τουλάχιστον η καλύτερη διαδικασία, χωρίς να είναι όμως η άριστη, όχι για το λόγο που είπατε, αλλά για το λόγο ότι άλλοι 60 βουλευτές ήθελαν να τοποθετηθούν. Παρακαλώ πάρα πολύ να μην επιμείνετε στην ένσταση, διότι υπάρχει απόφαση του σώματος έτσι κι αλλιώς για τη διαδικασία. Είναι εν συνόλο, έχει διαβαστεί αυτή η διαδικασία από την αρχή της σημερινής διαδικασίας, χωρίς να υπάρξει και να έρθει στην επιφάνεια οποιαδήποτε ένσταση από οποιαδήποτε πλευρά. Γι' αυτό, επιτρέψτε μου, δε, για αυτό που σας είπα περί ήσυχου και μη ήσυχου, εγώ το παίρνω πίσω αν σας ενόχλησε. Δεν έχω κανένα τέτοιο πρόβλημα. Παρακαλώ τον κύριο Χουλιαράκη, έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Παπαχριστόπουλε. Ομέλεια. Έλειπα για 5-6 λεφτά όταν η κυρία Γεννηματά, που ειλικρινά τη σέβομαι και ποτέ δεν έχουμε πολλωθεί μαζί της, χρησιμοποίησε μια έκφραση ακραία. Για σας προσωπικά. Όχι προσωπικά, για το κόμμα μας. Αυτό δεν μπορεί να... Μας ανέφερε, δεν υπάρχει ένσταση. Σαν ακροδεξιά απόφυση, ακούστε με λίγο. Όχι, όχι. Παρακαλώ πάρα πολύ. Είναι πολιτικοί χαρακτηρισμοί, βαρύτατοι μένα, αλλά δεν συνιστούν προσωπικό. Έτσι, σε καμία περίπτωση. Άρα δεν μπορείτε να πάρετε αλλιώς το λόγο. Παρακαλώ πολύ. Καθένας βγάζει την εντύπωσή του από το πώς μιλάει καθένας. Βγάλατε τη δικιά σας. Εδώ όσοι ακροάστηκαν τη συγκεκριμένη ομιλία έχουν την άποψή τους. Κύριε Χουλιαράκη, παρακαλώ για τελευταία φορά. Με συγχωρείτε που σας σηκώσαμε και σας καθίσαμε δύο φορές. Ελάτε να προχωρήσουμε. Έχουμε πρόβλημα χρόνου. Πρόεδρε της Βουλής, κυρίες και κύριοι βουλευτές, η νέα κοινοβουλευτική περίοδος που ξεκινά τις μέρες αυτές βρίσκει την ελληνική οικονομία και κοινωνία βαριά τραυματισμένη από τη μεγάλη οικονομική ύφεση που ξεκίνησε πριν από 7 χρόνια, το δεύτερο τρίμηνο του 2008, και επιταχύνθηκε με την εφαρμογή του πρώτου μνημονίου το καλοκαίρι του 2010.
Στη διάρκεια της ύφεσης αυτής, η χώρα απόλυσε το 1/4 του εθνικού εισοδήματος. Δημιούργησε 1,5 εκατομμύριο ανέργους, 1,2 εκατομμύρια εξ αυτών είναι άνεργοι για μεγαλύτερο διάστημα από 12 μήνες. Με μέση διάρκεια ανεργίας, τα 2,5 χρόνια κάθε άνεργος κατά μέσο όρο έμεινε στην ανεργία και παραμένει στην ανεργία για 2,5 χρόνια. 350.000 νοικοκυριά δεν έχουν ούτε ένα εργαζόμενο μέλος. Με πολύμορφη αύξηση των οικονομικών ανισοτήτων, αλλά και με το δημόσιο χρέος της χώρας σε επίπεδα σημαντικά υψηλότερα από αυτά του 2010 και χωρίς πρόσβαση βέβαια στις διεθνείς αγορές. Η νεοεκλεγμένη κυβέρνηση της αριστεράς έχει εντολή να αναμετρηθεί ακριβώς με τις συστημικές παθογένειες που προκάλεσαν την ύφεση αυτή, αλλά και με τις κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες της ύφεσης, και καλείται να το κάνει σε ένα περιβάλλον πολύπλοκο αλληλεξάρτησης, σε ένα περιβάλλον σφιχτών οικονομικών περιορισμών, με ελάχιστους πόρους και με ατελή εργαλεία πολιτικής. Σίγουρα δεν είναι το περιβάλλον που μια κυβέρνηση θα επέλεγε να ασκήσει πολιτική. Αυτό όμως είναι το περιβάλλον που αντιμετωπίζουμε, αυτό είναι το περιβάλλον μέσα στο οποίο βρίσκεται τώρα η χώρα. Αυτή είναι η πραγματικότητα και η κυβέρνηση της αριστεράς θα κριθεί από την επιτυχία της, την ικανότητά της μάλλον να διαχειριστεί με επιτυχία την πραγματικότητα αυτή, έτσι ώστε να πετύχει ουσιαστικά τρεις στόχους. Πρώτον, τον τερματισμό της μεγάλης ύφεσης, τη μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων αλλά και την αύξηση της οικονομικής ανεξαρτησίας με την πρόσβαση στις διεθνείς αγορές. Θα προσπαθήσω να περιγράψω στα επόμενα λίγα λεπτά, όσο δύσκολο και αν είναι αυτό, τους κύριους άξονες της μακροοικονομικής στρατηγικής που θα ακολουθήσει η κυβέρνηση τόσο σε βραχυχρόνιο όσο και σε μεσοχρόνιο ορίζοντα. Θα έλεγα πως η στρατηγική αυτή αρθρώνεται γύρω από τρεις κυρίως στόχους. Ο πρώτος στόχος είναι ο στόχος της οικονομικής σταθερότητας. Είναι ένα στόχο στον οποίο η προηγούμενη κυβέρνηση της αριστεράς από τον Ιανουάριο έως τον Αύγουστο του 2015 έχει ήδη να παρουσιάσει μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Η επιτυχία αυτή είναι η συμφωνία του Αυγούστου. Με τη συμφωνία του Αυγούστου η κυβέρνηση έλυσε το οξύ χρηματοδοτικό πρόβλημα της χώρας για την επόμενη τριετία, εξάλειψε κατά συνέπεια τον κίνδυνο της εξόδου από το κοινό νόμισμα, εμπέδωσε ένα κλίμα εμπιστοσύνης στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και έδωσε πολύτιμο οξυγόνο ώστε τώρα να αναμετρηθεί με τα συστημικά προβλήματα, τις συστημικές παθογένειες που οδήγησαν στην κρίση αυτή. Θα έλεγα λοιπόν ότι εκεί έχει ήδη καλυφθεί σημαντικό έδαφος, αλλά η κυβέρνηση θα συνεχίσει να εργάζεται έτσι ώστε η οικονομική σταθερότητα να επιδοθεί παραπέρα. Τις επόμενες ημέρες θα νομοθετηθεί, μάλλον θα ενεργοποιηθεί η λειτουργία του Δημοσιονομικού Συμβουλίου, ενός θεσμού που θα ενισχύσει παραπέρα την αξιοπιστία στη δημοσιονομική πολιτική και θα αφήσει τη λογική της παραγωγής ελλημάτων στο παρελθόν, στο δικοματισμό που κυβέρνησε από το 1974 έως τις αρχές του 2015. Ο δεύτερος μεγάλος άξονας στόχος της μακροοικονομικής στρατηγικής της κυβέρνησης είναι η άμεση ανάσχεση της οικονομικής ύφεσης. Δεν πρέπει να κλείνουμε τα μάτια στην πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι ότι η περιοριστική δημοσιονομική πολιτική, όσο ήπια και αν είναι, ακόμα και ήπια περιοριστική δημοσιονομική πολιτική που η κυβέρνηση της αριστεράς καλείται να εφαρμόσει στο τέλος του 2015 και τις αρχές του 2016, παράγει ηφεσιακά αποτελέσματα. Θέλω να τονίσω ότι ακριβώς επειδή η δημοσιονομική στόχη των πρωτογενών πλεονασμάτων είναι σημαντικά χαμηλότερη με το νέο πρόγραμμα από ό,τι ήταν με τα δύο προηγούμενα προγράμματα, η δημοσιονομική προσαρμογή σε χρονικό ορίζοντα τετραετίας είναι πράγματι σημαντικά επιότερη.
και η ηφαισιακή ροπή των προηγούμενων προγραμμάτων, αυτή που διέριξε τον κοινωνικό ιστό της χώρας από το 10 έως το 15, είναι σημαντικά ασθενέστερη. Παρ' όλα αυτά είναι υπαρκτή και πρέπει να την αντιμετωπίσουμε. Η κυβέρνηση της αριστεράς θα την αντιμετωπίσει άμεσα με τρεις τρόπους. Δύο από αυτούς τους έχει ήδη ενεργοποιήσει. Ο πρώτος είναι με την αξιοποίηση αξιοποίηση των προγραμμάτων, των κοινοτικών προγραμμάτων. Ο κύριος Σταθάκης εξήγησε ότι αυτό είναι ήδη, έχει ήδη συμφωνηθεί και 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ θα ενισχύσουν την ελληνική οικονομία πριν το τέλος του 2015, με την εξόφληση του μισού αποθέματος των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου προς την δυτική οικονομία. Θυμίζω ότι συνολικά οι ληξιπρόθεσμες είναι 7 δις μέχρι το τέλος του 2015 και ως συνέπεια της συμφωνίας τα 3,1 δις θα έχουν εξοφληθεί και κυρίως με τη ρύθμιση του χρέους που θα ακολουθήσει το τέλος της πρώτης αξιολόγησης. Μία ρύθμιση που θα επιτρέψει στην ελληνική οικονομία, στα ελληνικά δημόσια οικονομικά, αν θέλετε, να δημιουργήσουν επιπλέον δημοσιονομικό χώρο, να μειώσουν μέσω της μείωσης μάλλον του κόστους εξυπηρέτησης και κατά συνέπεια έτσι να ενισχύσουν πάλι την ιδιωτική οικονομία. Ο τρίτος άξονας, στόχος της μακροοικονομικής στρατηγικής, ένας άξονας που απουσίαζε όχι μόνο από την άσκηση της οικονομικής πολιτικής, αλλά και από το λόγο ακόμα των προηγούμενων κυβερνήσεων, είναι η αναδιανομή του κόστους σταθεροποίησης υπέρ των ασθενέστερων. Εδώ θα αναφερθώ επιγραμματικά, γιατί ο κύριος Αλεξιάδης έχει ήδη αναφερθεί στην αναθεώρηση του κώδικα φόρου εισοδήματος σε προοδευτική κατεύθυνση, στη δημιουργία του περιουσιολογίου, στην αύξηση, διεύρυνση της φορολογικής βάσης σε κομμάτια της κοινωνίας που μέχρι σήμερα δεν συμμετείχαν στο βάρος της προσαρμογής, αλλά και στην αναθεώρηση των δαπανών, την επανεξιολόγησή τους, αν θέλετε, από μηδενική βάση, ώστε να απελευθερωθούν πόροι με στόχο την αύξηση των κοινωνικών δαπανών, του μεριδίου των κοινωνικών δαπανών σε βάθος τετραετίας και στην κατεύθυνση της ενίσχυσης της πρόνοιας, της καταπολέμησης της ανεργίας και της υγείας. Όπως σε κάθε κρίσιμη καμπή της νεότερης ιστορίας της χώρας, έτσι και τώρα η ελληνική αριστερά καλείται να διαχειριστεί εξαιρετικά σύνθετα διλήμματα σε συνθήκες οξείας κρίσης. Η μακροοικονομική πολιτική, τελειώνω κύριε Πρόεδρε σε ένα λεπτό, η μακροοικονομική πολιτική είναι έτσι και αλλιώς μια άσκηση ισορροπίας μεταξύ αντιφατικών στόχων. Το στίχημα που θα κερδίσει αυτή η κυβέρνηση είναι ότι η ανάσχεση της ύφεσης και η δημοσιονομική ισορροπία είναι συμβατά με την κοινωνική δικαιοσύνη. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Χουλιαράκη.